Πόσοι και ποιοι τελικά ήταν οι διάσημοι 12 θεοί του Ολύμπου? Ήταν 11, 12, 13 ή πάνω από 20? Γιατί επέλεξαν να μείνουν στο βουνό του Ολύμπου και πότε μετακόμισαν εκεί? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ στο κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ή αλλιώς The Mythologist. Είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Γι' αυτό αποφάσισα σε αυτό εδώ το κανάλι να μοιράζομαι με εσάς αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία και η αρχαιολογία, μπορείτε τώρα να κάνετε και εσείς εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Αν θέλετε έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό, μπορείτε να πάτε στα social media, τους συνδέσμους για τα οποία θα βρείτε στην περιγραφή, για το Instagram δηλαδή και για το Facebook, και στην περιγραφή επίσης θα βρείτε και τις πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο. Δεν ξέρω αν σας σοκάρω, αλλά στο σημερινό βίντεο θα καταρρύψουμε μαζί έναν μύθο. Και ναι, δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη τυχαία. Οι πασίγνωστοι θεοί του Ολύμπου δεν ήταν 12, και δεν ξέρω πόσοι και πόσες από εσάς το γνωρίζατε αυτό. Εγώ προσωπικά το έμαθα πριν από μερικά χρόνια και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην αρχή, μετά από λίγο όμως το σκέφτηκα και όντως έβγαζε νόημα. Ελπίζω να μην σας μπερδεύω παραπάνω με αυτά που λέω, αλλά και να το κάνω αυτό θα τα ξεδιαλύνουμε όλα στη συνέχεια ως συνήθως. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το συμπέρασμα, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για το βουνό του Ολύμπου. Αυτό το επιβλητικό βουνό που αποτέλεσε την κατοικία των θεών, όσοι κι αν ήταν αυτοί τελικά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Γιατί επέλεξαν να μείνουν οι θεοί στον Όλυμπο? Γιατί επέλεξαν αυτό το επιβλητικό και πανύψηλο βουνό? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή, αλλά και ως συνήθως, ταυτόχρονα, κάπως περίπλοκη. Ο Όλυμπος, όπως σας έχω ήδη πει αρκετές φορές μέχρι τώρα, είναι ένα βουνό πανύψηλο. Και αυτό το χαρακτηριστικό του τον καθιστά πάντα παρόν, μερικώς απόν, αλλά και σίγουρα μυστήριο. Τι εννοώ? Τον Όλυμπο τον βλέπουμε, είναι εκεί, όμως είναι πάρα πολύ ψηλός και από την επιφάνεια της γης δεν μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα του. Εκτός αυτού, είναι σχεδόν πάντα καλυμμένος με χιόνι και πολλές φορές χάνεται στα σύννεφα. Τώρα, σημείωση. Σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι οποιαδήποτε προσπάθεια και να κάνουμε για να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων στο παρελθόν και στην αρχαιότητα είναι καταδικασμένη από την αρχή να αποτύχει, γιατί πολύ απλά αυτό είναι αδύνατο. Μπορεί λοιπόν να μην μπορούμε να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων της εποχής, όμως στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποθέσουμε ότι στη θέα του Ολύμπου ο άνθρωπος κατά την αρχαιότητα θα ένιωθε σίγουρα μικρός, θα ένιωθε μπροστά σε αυτό το πελώριο βουνό ένα δέος. Εκτός από αυτό το δέος, θα περιβαλλόταν και από ένα μυστήριο, γιατί το βλέμμα του δεν θα μπορούσε να δει μέχρι την κορυφή του βουνού και αυτό από μόνο του θα δημιουργούσε κάποια γοητευτικά ερωτηματικά, όπως για παράδειγμα το τι θα μπορούσε να υπάρχει εκεί. Σε αυτή την κορυφή θα μπορούσε να υπάρχει κάτι ή θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι θνητοί, γιατί η κορυφή αυτή ήταν φυσικά απρόσιτη για τους απλούς θνητούς, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι θα έμεναν εκεί θα μπορούσαν άνετα να είχαν και μία εποπτεία των ανθρώπων από πάνω προς τα κάτω. Ας το παραδεχτούμε. Υπήρχε περίπτωση να μην τοποθετηθεί στο μυαλό του ανθρώπου κατά την αρχαιότητα εκεί η κατοικία των θεών? Θα υπήρχε άραγε κάποιο καταλληλότερο μέρος για να είναι τοποθετημένο το παλάτι των θεών? Φυσικά και όχι. Ο Όλυμπος και συγκεκριμένα η κορυφή του Ολύμπου ήταν ιδανική. Σιγά σιγά, από γενιά σε γενιά, μέσα από την προφορική παράδοση και αργότερα μέσα από τα έργα των ποιητών, των πρώτων ποιητών που κατέγραψαν σημαντικά στοιχεία για την αρχαία ελληνική θρησκεία, πεποίθηση και μυθολογία, εκεί στην κορυφή του Ολύμπου θα βρίσκονταν οι διάσημοι μας θεοί. Πότε μετακόμισαν όμως εκεί οι θεοί, σύμφωνα με το μύθο, λέμε τώρα? Μετά την Τιτανομαχία, μετά από το
τέλος αυτού του μεγάλου πολέμου, όπου στο ένα στρατόπεδο είχαμε τον Δία και τους θεούς και στο άλλο τον Κρόνο και τους Τιτάνες, όπου οι θεοί με ηγέτη τον Δία νίκησαν και όταν τελικά μπορούσαν να έχουν την εξουσία ολόκληρου του κόσμου, μετακόμισαν εκεί, όπου ο Δίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι έστησε κατά κάποιο τρόπο το στρατηγείο του. Και αφού λοιπόν είδαμε το γιατί τοποθετήθηκαν οι 12 θεοί του Ολύμπου στον Όλυμπο και το πότε έγινε αυτό, πρέπει τώρα να απαντήσουμε και στη μεγάλη ερώτηση. Ήταν όντως 12? Και ναι και όχι. Και έτσι και γιουβέτσι, και ξερό και χλωρό, και τα διλήμματα σωρώ. Υπήρχαν όντως 12 κυριότερες θεότητες, όμως αυτές οι 12 θεότητες δεν ήταν πάντα οι ίδιες και σίγουρα δεν ήταν οι μόνες που σύμφωνα με το μύθο και την αρχαία ελληνική θρησκεία μέναν στον Όλυμπο. Πάμε να ασχοληθούμε και με τα δύο αυτά στοιχεία ξεχωριστά, ξεκινώντας από το πρώτο. Στις αρχαίες πηγές και γενικότερα στα στοιχεία που έχουμε από την αρχαιότητα υπάρχει μία σχετική ομοφωνία, τουλάχιστον για τις 11 από τις 12 θεότητες που τελικά απάρτιζαν αυτό που σήμερα εμείς ονομάζουμε 12 θεοί του Ολύμπου. Οι 11 θεότητες που δεν έλειπαν σχεδόν ποτέ από τη λίστα ήταν ο Δίας, η Ήρα, ο Απόλλων, η Άρτεμις, ο Ποσειδώνας, ο Άρης, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Ήφαιστος, η Αθηνά και η Δήμητρα. Η 12η θέση πεζόταν καμιά φορά ανάμεσα σε δύο άλλες θεότητες, την Εστία και τον Διόνυσο. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, η Εστία ήταν η θεά προστάτηδα της οικίας, της οικογένειας εντός της οικίας και της οικογενειακής εστίας. Αν υποθέσουμε ότι οι θεοί στον Όλυμπο αποτελούσαν μία δυσλειτουργική οικογένεια, τότε θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί ένα σύμβολο αυτής ακριβώς της σχέσης που είχαν μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύμβολο αυτού του οικογενειακού κλίματος και γενικότερα ένα σύμβολο που θα έδινε την αίσθηση ότι εκεί βρισκόταν μία οικία, στην οποία μέσα βρισκόταν μία οικογένεια. Αυτό το σύμβολο ήταν η θεά Εστία, η οποία πιστοποιούσε αυτήν την συγγενική σχέση μεταξύ των θεών, αλλά και ταυτόχρονα συμβόλιζε και την ενότητα που υπήρχε μεταξύ τους ή τουλάχιστον που θα έπρεπε να υπήρχε. Όπως σε κάθε οικία στην αρχαιότητα υπήρχε μία φωτιά, συνήθως στο κέντρο της οικίας, η λεγόμενη Εστία, η οποία είχε συμβολικούς αλλά και πρακτικούς σκοπούς, έτσι θα έπρεπε να υπάρχει και μία στο παλάτι του Ολύμπου και φυσικά η παρουσία αυτής της Εστίας συμβολιζόταν από τη θεά Εστία. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, δεν είναι κάτι τόσο περίπλοκο. Τώρα, όταν δεν αναφερόταν η Εστία ως μία από τις 12 θεότητες του Ολύμπου, τη θέση της έπαιρνε ο αγαπημένος μου Διόνυσος. Πώς εξηγείται αυτό? Ο Διόνυσος, σύμφωνα με τη μυθολογία, είναι μεταγενέστερη προσθήκη στο 12άθεο και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ήρθε από την Ανατολή και κέρδισε τη θέση του στο 12άθεο μετά κόπων και βασάνων, όπως βλέπουμε και μέσα από τραγωδίες όπως οι Βάκχες του Ευρυπίδη με το κλασικό σκύλες της Λύσας. Οπότε, όταν κέρδισε τη θέση του στο 12άθεο, μάλλον έφτασε η ώρα να πάρει τη θέση της Εστίας, η οποία, ας πούμε ότι θα παρέμενε μία από τις θεότητες του Ολύμπου, συμβολικά για τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως, αλλά ο Διόνυσος, μιας και που πρωταγωνιστεί σε τόσους σημαντικούς μύθους και είχε πραγματικά πολύ κεντρική θέση στη λατρεία των αρχαίων Ελλήνων, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν θα μπορούσε να μην έχει μία σταθερή θέση στο 12άθεο. Οπότε, με αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα, βλέπουμε ότι ενώ υπήρχε πεποίθηση για 12 θεότητες στον Όλυμπο, αυτές οι θεότητες δεν ήταν πάντοτε οι ίδιες. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή που πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο αυτές οι θεότητες δεν ήταν οι ίδιες, αλλά στον Όλυμπο ζούσαν σίγουρα πολλές περισσότερες από 12 θεότητες. Για του λόγου το αληθές, έχουμε αναφορές ήδη σε αρχαίες πηγές, τόσο αρχαίες όσο η θεογονία του Ισιώδου. Για παράδειγμα, ήδη ο Ισιώδος μας λέει ότι στο παλάτι του Ολύμπου, δίπλα στον Δία, μέσα δηλαδή στο παλάτι, ζούσαν και άλλες θεότητες όπως τα παιδιά της Θυγός, η θεά Νίκη, ο Ζήλος, ο Κράτος και η Βία. Ένα άλλο παράδειγμα που φτάνει σε εμάς έρχεται από τον Ηρόδοτο, ο οποίος μας αναφέρει ότι ο Ηρακλής, αυτός ο μεγάλος ήρωας, μετά την αποθέωσή του ανέβηκε στον Όλυμπο για να ζήσει ως θεός πλέον μαζί με τους άλλους θεούς και άλλωστε εκεί ζούσε ήδη και η γυναίκα του, η Ήβη, ως μία από τις θεές του Ολύμπου. Επίσης, σε κάποιες αρχαίες πηγές διαβάζουμε και για τις μούσες οι οποίες ζούσαν στον Όλυμπο. Αν και μικρότερες θεότητες ήταν πάρα πολύ σημαντικές και ψυχαγωγούσαν και διασκέδαζαν τους θεούς κατά τη διάρκεια των συμποσίων. Ενώ από τον Πίνδρο
Σύνταρο μαθαίνουμε ότι κάπου εκεί ζούσε και η Θέμης, αν και Τιτανίδα. Νομίζω ότι το πιάσαμε το νόημα γενικά και μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα στο ερώτημα: οι θεοί του Ολύμπου δεν ήταν 12. Οι κυριότεροι θεοί της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και θρησκείας ήταν 12, αν και όχι πάντα οι ίδιοι 12, αλλά σίγουρα μέσα στο πέρασμα των αιώνων και των χρόνων, οι θεότητες που ζούσαν στον Όλυμπο, στο μυαλό των ανθρώπων εννοώ, ήταν πολλές περισσότερες. Και ούτε καν η δύναμη αυτών των θεών ή η εξουσία τους δεν τους εξασφάλιζε μία θέση στην κατοικία στον Όλυμπο. Για παράδειγμα, ο Άδης, όπως γνωρίζουμε, δεν θεωρούνταν ένας από τους Ολύμπιους γιατί δεν έμενε στον Όλυμπο. Η εξουσία του βρισκόταν στον κάτω κόσμο. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται ο Ποσειδώνας να θεωρείται ένας εκ των Ολυμπίων θεών, ενώ το βασίλειό του είναι στη θάλασσα. Θέλω να μου πείτε εσείς για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό το παράδοξο. Τελειώνοντας κυκλικά το βίντεο, θέλω να ρωτήσω, γιατί όμως τόση πολυκοσμία στον Όλυμπο? Η απάντηση βρίσκεται σε αυτά τα οποία είπαμε στην εισαγωγή του βίντεο για αυτό το μυστηριώδες βουνό. Ο Όλυμπος ήταν η κατοικία των θεών, όχι μόνο των 12. Όλοι οι θεοί θα μπορούσαν να μένουν εκεί. Τέριαζε στις πεπιθήσεις των ανθρώπων να είναι εκεί οι μουσες, γιατί ψυχαγωγούσαν τους θεούς με τις θεϊκές τους ικανότητες στην τέχνη, και τέριαζε να είναι φυσικά εκεί και η εστία, γιατί όπως είπαμε μιλάμε για οικία και οικογένεια. Η Νίκη κάθεται δίπλα στον Δία, στο θρόνο του, γιατί ο Δίας είναι ένας θεός νικητής και το κράτος και η βία δείχνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούσε να επιβληθεί σε θεούς και ανθρώπους. Ο Όλυμπος, στα χιλιάδες μέτρα που υψωνόταν, είχε μια κορυφή την οποία το μάτι του ανθρώπου στο παρελθόν δεν είχε αντικρίσει ποτέ. Και ποιο θα ήταν το καταλληλότερο μέρος από αυτήν την κορυφή για να μένουν εκεί όλοι οι θεοί που έπλασε το μυαλό του? Τόσο κοντά ήταν αυτοί οι θεοί, αλλά και ταυτόχρονα τόσο μακριά. Τόσο παρόντες, όπου μπορούσαν να επιβλέπουν ανάλογα με τις ιδιότητες που είχε ο καθένας στους θνητούς, αλλά και τόσο απόντες, ώστε να μην μπορεί να τους δει και να τους φτάσει ποτέ. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται και το σημερινό βίντεο. Νομίζω ότι απαντήσαμε στο ερώτημα. Δεν υπήρχαν λοιπόν μόνο 12 θεοί του Ολύμπου. Περιμένω να δω τις εντυπώσεις σας κάτω από το βίντεο, αλλά και να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Ποσειδώνα, όπως σας είπα προηγουμένως. Όπως πάντα, μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.